Πεντηκοστήν εορτάζομαι και πνεύματος επιθυμίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Τι έχει να πει η συγκεκριμένη εορτή σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως, όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς πάρα πολύ που ήρθατε, και μέσω Skype θα συνδεθούμε με τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Να δούμε καταρχήν λίγο και ιστορικά. Εκείνη τη μέρα την Πεντηκοστή, τι έγινε ακριβώς, για να δούμε τι εορτάζουμε τη σημαντική αυτή ημέρα. Η Πεντηκοστή, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μια κορυφαία δεσποτική κινητή εορτή. Δηλαδή εξαρτάται από το Πάσχα. Mm. Γι' αυτό και ποτέ δεν έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Α, μάλιστα. Ναι. Η εορτή αυτή, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στην εισαγωγή, ουσιαστικά μας μεταφέρει στην επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Mm. Έτσι ακούσαμε τον ψάλτη, Πεντηκοστή εορτάζομαι, Πνεύματος Αγίου επιδημία. Σωστά. Ναι. Για τη γιορτή αυτή διαβάζομαι στις πράξεις των Αποστόλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως ξέρουμε, εκτός από το Ευαγγέλιο, έγραψε και τις πράξεις των Αποστόλων και εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται όλο το ιστορικό της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό ουσιαστικά γιορτάζουμε στην Πεντηκοστή, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Και όχι μόνο στους Αποστόλους, και σε κάποια άλλα πρόσωπα που βρέθηκαν εκείνη τη μέρα στο Υπερώον. Τι μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Μας λέει ότι 50 μέρες μετά το Πάσχα και 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, οι μαθητές του Χριστού και άλλα 120 άτομα, μεταξύ αυτών και η Παναγία, βρέθηκαν στο Υπερώον, ένα διόρροφο σπίτι, όπου εκεί έκαναν τις συγκεντρώσεις τους οι μαθητές και περίμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως τους είχε προαναγγείλει ο Χριστός όταν τους αποχαιρετούσε στην ανάληψη. Τους είπε ότι εγώ πρέπει να φύγω και φεύγοντας θα αφήσω κάποιον ο οποίος θα συνεχίσει το έργο το δικό μου, και μάλιστα τον ονόμασε και Παράκλητος. Mm. Και έχουμε την πρώτη ονομασία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί λοιπόν στο Υπερών οι συγκεντρωθέντες 120 άνθρωποι περίμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Τη μέρα λοιπόν τώρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες ακριβώς μετά το Πάσχα, ακούστηκε κατά τις 9 η ώρα το πρωί
ενώ γιόρταζαν και οι Ιουδαίοι τότε την γιορτή του στην Πεντηκοστή. Θα πούμε παρακάτω τον παραλληλισμό των δύο εορτών. Ακούστηκε μια δυνατή βοή ως περβιαίας φωνής, ακούσουμε στα απολυτίκια και στα τροπάρενα λέγεται, ακούστηκε μια δυνατή φωνή, μια βοή, και την ίδια στιγμή μια φλόγα βρέθηκε πάνω από το χτίριο, όπου η φλόγα αυτή διαμοιράστηκε σε 12 κομμάτια, 12 γλώσσες, ως υπήρυνες γλώσσες, μας λέει πάλι το τροπάριο αυτής της γιορτής, και κάθε φλόγα κάθισε πάνω στο κεφάλι ενός εκ των μαθητών του Χριστού. Γιατί εντωμεταξύ είχε αντικατασταθεί και ο Ιούδας από τον Μαθία. Μάλιστα, 12. Γιατί μπορεί μερικοί να διαρωτηθούν ότι μα πώς ήταν 12, αλλά ο Ιούδας είχε εντωμεταξύ κρεμαστεί, είχε αυτοκτονήσει. Ο Ιούδας είχε αντικατασταθεί από τον Μαθία, και έτσι πάνω στους 12 κεφαλές των Αποστόλων, των μαθητών του Χριστού, είδαν όλοι οι συγκεντρωμένοι τις πύρινες αυτές γλώσσες. Και αυτή όλη η διαδικασία, όλο αυτό το σκηνικό, προξένησε μεγάλη εντύπωση σε όλους τους, θα έλεγα, κατοικούντες τότε της Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής, αλλά υπήρχαν και πολλοί κάτοικοι μόνιμοι της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι βλέποντας αυτά που έγιναν, συγκεντρώθηκαν γύρω από το σπίτι να δουν τι συνέβη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν άκουσαν τους μαθητές να τους μιλάνε. Και μάλιστα κάθε ένας, όπως μας λέει το ιστορικό των πράξεων των Αποστόλων, άκουγε στη δικιά του γλώσσα αυτά τα οποία έλεγαν οι μαθητές. Και είναι η λεγόμενη γλωσσολαλιά. Είναι η πολυγλωσσία, όπως το πούμε έτσι. Και παραξενεύτηκαν. Άλλοι έμειναν εξαστικοί. Άλλοι έμειναν, να το πω έτσι, μην μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Και άλλοι πάλι ειρωνεύτηκαν τους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι μιλούσαν, και μάλιστα κάποιοι είπαν και την υπερβολική, να το πω έτσι, φράση, ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι. Ναι. Βέβαια, μετά από όλα αυτά, ο Απόστολος Πέτρος, και ας θυμηθούμε ότι ένας μαθητής, ο οποίος μπροστά σε μια δούλη φοβήθηκε όταν είχαν πιάσει τον Χριστό και δεν είπε, και είπε ούκ είδα τον άνθρωπο, όταν του είπε ότι και εσύ ήσουν με τον Χριστό, και ο Πέτρος φοβήθηκε και είπε δεν τον γνωρίζω. Ναι. Τώρα παίρνει το θάρρος, και σε αυτό λιγάκι αν θέλετε μπορούμε να σταθούμε, παίρνει το θάρρος, παίρνει τη δύναμη, και μπροστά σε ένα πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι δεν ήταν όλοι Ιουδαίοι, ήταν και από τη Φρυγία, ήταν και από την Παρθία, ήταν Μίδιοι, ήταν Έλληνες, ήταν Κρήτες, Ρωμαίοι, μπροστά λοιπόν σε ένα τέτοιο πλήθος, όπου δεν είχαν καμία σχέση με τον Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος παίρνει το λόγο και αρχίζει πλέον να μιλάει και να λέει ότι μη θεωρείτε ότι είμαστε μεθυσμένοι. 9 η ώρα το πρωί δεν είναι δυνατό να είμαστε μεθυσμένοι. Ναι. Αυτά που θα σας πω είναι εκ Θεού. Αυτόν τον οποίον εσείς σταυρώσατε αναστήθηκε, και αυτός ο οποίος αναστήθηκε μας δίδει το δικαίωμα μέσω του Αγίου Πνεύματος αυτή τη στιγμή να μιλάμε σε εσάς. Και μάλιστα τους προέτρεψε να μετανοήσουν για να πάρουν, μετανοήσετε λέει και, θα, και λείψεστε το Άγιο Πνεύμα. Και τότε 3.000 άνθρωποι από τα διάφορα μέρη που είχαν έρθει ζήτησαν να βαφτιστούν και βαφτίστηκαν, και ήταν η πρώτη ομάδα χριστιανική, να θα έλεγα έτσι. Γι' αυτό και θεωρείται και η Πεντηκοστή η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Το λέτε πολύ ωραία και συγκεκριμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Και κρατώ τη λέξη γλωσσολαλιά που είπατε. Μιλούσανε, ενώ μιλούσανε μία γλώσσα, τους καταλάβαιναν όλοι. Ακριβώς. Από ό,τι κατάλαβα. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Κύριε Σαμουράκη, να έρθω σε εσάς. Αν θέλετε κάτι να πείτε με πολύ χαρά πάνω σε αυτά που είπε ο πατέρας Χαράλαμπος, και να ρωτήσω εγώ απλά αν η εορτή της Πεντηκοστής είναι το ίδιο σημαντική όπως το Πάσχα, μικρότερη σημασίας, το ίδιο, ποια είναι η γνώμη σας? Δεν μπορούμε ασφαλώς να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των γιορτών, με την έννοια ότι όλες είναι μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και όλες έχουν το ρόλο τους για τη σωτηρία των ανθρώπων.
αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι απλά, ναι, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν ισότιμη με το Πάσχα, με την έννοια ότι η Εκκλησία την θεωρεί γενέθλιο ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, και από αυτήν αρχίζει η Ιεραποστολή προς όλα τα έθνη προς εκπλήρωση της εντολής του Χριστού στους μαθητές. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι οι ύμνοι της γιορτής κάνουν μία σύνδεση ενός γεγονότος της Παλαιάς Διαθήκης με την Πεντηκοστή. Μας θυμίζουν τον πύργο της Βαβέλ. Οι άνθρωποι συγκεντρωθήκαν προκειμένου να προσεγγίσουν τον Θεό με έναν τρόπο όμως που δεν άρμοζε. Προσπάθησαν να χτίσουν έναν ψηλό πύργο για να φτάσουν στο Θεό. Ως αποτέλεσμα υπήρξε η σύγχυση των γλωσσών και η ασυνεννοησία των ανθρώπων. Και οι ύμνοι τονίζουν ότι ενώ τότε υπήρξε διαίρεση, στην Πεντηκοστή προσεγγίζουμε το Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος που κατέρχεται και μας καλεί όλους σε ενότητα, και το ορατό σημείο αυτής της ενότητας ήταν ότι ενώ ο Απόστολος Πέτρος στήρεται στην δική του γλώσσα, από κάτω τα διάφορα έθνη των Εβραίων που είχαν έρθει για τις εορτές του Ιουδαϊκού Πάσχα και της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, και όπως πολύ σωστά είπε ο πατέρας Χαράλαμπος, μεταξύ αυτών και Κρήτες Εβραίοι είχαν παρευρεθεί στα Ιεροσόλυμα εκεί, άκουγαν ο καθένας την δική του γλώσσα και διάλεκτο, και εις ενότητα όλοι βρέθηκαν κάτω από τον ζυγό του Χριστού πλέον δια του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Πεντηκοστή πραγματικά είναι μια μεγάλη μέρα για την Εκκλησία και την γιορτάζει πάντοτε με έναν πολύ λαμπρό τρόπο και την συνδέει με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την έναρξη της τρίτης φάσης του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Μάλιστα, μιλούσε τη δική του γλώσσα, αλλά τον καταλάβαιναν όλοι. Και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Αν θέλετε να πείτε. Ναι, πατέρα, κάτι να πείτε. Σωστά, ναι. Μας είπε ο κύριος Σαμουράκης ότι πράγματι με την γιορτή της Πεντηκοστής καταργείται η σύγχυση που υπήρχε εκείνη την εποχή και έρχεται η ένωση. Ναι. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Βέβαια, ο παραλληλισμός, όπως είπα προηγουμένως, της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής με τη χριστιανική, ίσως δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Οι Ιουδαίοι, η γιορτή τους ονόμαζαν Σαββουότ, έτσι. Μάλιστα. Είναι στα εβραϊκά. Γιόρταζαν την Πεντηκοστή ότι πήραν τον νόμο του Χριστού, του Θεού, ο Μωυσής. Αυτό όταν γιόρταζαν. Απελευθερώθηκαν από τους Αιγυπτίους, περιπλανόμενοι στην έρημο, πήρε ο Μωυσής και πήρε τις 10 εντολές. Αυτή είναι η γιορτή της Πεντηκοστής στους Ιουδαίους, δεν έχει σχέση με τη χριστιανική εορτή. Βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιωήλ κάνει λόγο, ο προφήτης Ιωήλ κάνει λόγο για την Πεντηκοστή, και εκεί αναφέρεται ότι ο Θεός, να το πω έτσι, δια του στόματος του Ιωήλ μιλάει και λέει ότι θα στείλω το Άγιο Πνεύμα και τα παιδιά σας πλέον, οι θυγατέρες σας λέει και τα αγόρια σας πλέον θα μπορούν να μιλάνε σε όλο τον κόσμο για το Θεό και θα υπάρξει η πνευματική αναγέννηση του κόσμου. 500 χρόνια πριν, ναι, τον ερχομό του, ναι, Χριστού στον κόσμο. Άρα το Πάσχα ήταν το πέρασμα με το Μωυσία στην ελευθερία και η Πεντηκοστή που γιόρταζαν οι Εβραίοι ήταν όταν πήραν τον νόμο. Ναι. Εκείνη την ημέρα έγινε αυτό το περιστατικό που... Ακριβώς. Και το γιορτάζουν και αυτοί 50 μέρες μετά το Πάσχα. Α, μάλιστα. Και είπατε ότι είναι η νέα μέρα της Εκκλησίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ναι, είναι η γενέθλιος μέρα της Εκκλησίας, αλλά όχι ως θεσμός. Ναι. Όταν λέμε γενέθλιος μέρος της Εκκλησίας, εννοούμε ότι η Πεντηκοστή, να το πω έτσι, μας φέρνει στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή, στην ανθρωπότητα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ως θεσμός. Η Εκκλησία ως θεσμός γνωρίζουμε, ναι, ναι, ότι αποτελείται από όλα αυτά τα πρόσωπα κτλ. Αλλά στην ουσία η Πεντηκοστή μας υπενθυμίζει και μας λέει πάντοτε ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας. Κύριε Σαμουράκη, εμείς καθώς μιλούμε βλέπουμε διάφορες εικόνες στην οθόνη και ξεχωρίζει, δείξαμε αρκετές φορές, τη φιλοξενία του Αβραάμ, τους τρεις αγγέλους που το συνδέουμε με αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό γιατί συμβαίνει, πώς συνδέεται?
διότι η φιλοξενία του Αβραάμ για μας είναι η προτύπωση της εμφάνισης της Αγίας Τριάδος και είναι και η ορθόδοξη απεικόνιση της Αγίας Τριάδος, όπως έχει επικρατήσει τουλάχιστον, αν και πολλές φορές χρησιμοποιούμε στις εκκλησίες μας και την δυτικότροπη Αγία Τριάδα, με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον Πατέρα ως Παλαιό των ημερών, αν και δεν είναι σωστή η απεικόνιση, γιατί ο Παλαιός των ημερών είναι ο Χριστός. Ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Αβραάμ ήταν πάρα πολύ φιλόξενος και ότι δεν καθόταν στο τραπέζι το μεσημέρι, εάν δεν είχε και έναν ξένο να φάει μαζί του. Εξαιτίας λοιπόν του γεγονότος αυτού, ο Θεός τον επισκέφτεται όταν βρίσκεται παρά την Δρύν Μαυρή, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, και εκεί με τη γυναίκα του τη Σάρα υποδέχονται τρεις ξένους που είναι παρομοιότυποι, τους βάζουν και τρώνε και παίρνουν την υπόσχεση ότι θα γίνουν πατέρες πολλών εθνών πλέον, ο Αβραάμ και η γυναίκα του η Σάρα, και εκπληρώνεται αυτή η υπόσχεση του Θεού στο πρόσωπο του Ισάκ του γιού τους. Ωστόσο, η Εκκλησία σε αυτό το γεγονός είδε την φανέρωση του Τριαδικού Θεού, είδε μια προτύπωση ολοζώντανη ακριβώς, που σε μας στην Καινή Διαθήκη έχει εμφανιστεί σε διάφορες περιπτώσεις και στην βάπτιση του Χριστού, αλλά και με την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, όταν λέμε πρακτικά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να το διευκρινίσουμε απλά τι εννοούμε και να πούμε μερικά παραδείγματα. Όταν λέμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εννοούμε τις δωρεές που εισπράττουμε εμείς, ας το πω έτσι απλοϊκά για να το καταλάβει ο πολλής κόσμος, από την χάρη του Θεού. Ναι. Μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, είναι η πίστη, η χαρά, η αγαθοσύνη, η ελπίδα και όλα αυτά. Αυτό τι σημαίνει για μας? Ότι όπως ακριβώς την Πεντηκοστή οι απλοί ψαράδες, οι μαθητές του Χριστού, μετατράπηκαν σε θεολόγους που ενώ δεν γνώριζαν, θα έλεγα έτσι, απλές θέσεις, να το πω γύρω από την θεολογία, όμως έγιναν οι κήρυκες του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουν, να το πω έτσι, την ευθύνη και την δωρεά την οποία μας μεταφέρουν στη ζωή μας. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Άγιοι, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν σπουδάσει ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε είχαν κάποιες ιδιαίτερες περγαμηνές μορφωτικές, και όμως ήταν, θα έλεγα, σοφότεροι των σοφών με τα πολλά πτυχία. Αλλά ακόμη και σε ένα πιο πρακτικό, θα έλεγα, σε ένα απλοϊκό σχετικά με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το βλέπουμε ιδιαίτερα στα λείψανα των Αγίων, που ευωδιάζουν. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε, ενώ περιμένουμε ότι βάζουμε το λείψανο ενός νεκρού μέσα στο χώμα και θα γίνει στάχτη όπως είναι, και μπορεί να μην έχει καμία, να το πω έτσι, υπόσταση πλέον, όμως πόσες φορές όταν γίνεται ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων, τα λείψανά τους ευωδιάζουν, και μάλιστα στο Άγιο Όρος, αυτό δεν είναι μυστικό που θα πω ή το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το ξέρουν πολλοί, το έχουμε διαπιστώσει όλοι εμείς που έχουμε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και έχουμε επισκεφθεί τα κημητήρια των μοναχών. Εκεί βλέπετε ότι κατεβαίνουμε στα κημητήρια και αντί, ενώ είναι σε υπόγεια και έχει μια υγρασία και θα έπρεπε να έχει μια άσχημη, θα έλεγα, μυρωδιά, βλέπεις και ευωδιάζουν. Αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πολλά άλλα που βλέπουμε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, αύριο, δηλαδή ενώ την επόμενη μέρα την Πεντηκοστή, έχουμε του Αγίου Πνεύματος. Αυτό γιατί συμβαίνει, και να ρωτήσω το Άγιο Πνεύμα, ποιο είναι ακριβώς το έργο που επιτελεί διαφορετικό από τον Υιό? Μετά από κάθε μεγάλη γιορτή, η Εκκλησία συνηθίζει να γιορτάζει το πρόσωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προηγούμενη μεγάλη γιορτή. Ας πούμε, μετά τα Χριστούγεννα έχουμε τη σύναξη της Θεοτόκου, μετά τον Ευαγγελισμό έχουμε του Αγίου Αρχαγγέλου Γαβρίλ, μετά τη γέννηση της Θεοτόκου Ιωακήμ Κιάνης και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν και τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία θέλει να εξάρει το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι φυσικά το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που εκπορεύεται από τον Πατέρα και μόνο, και πέμπεται βέβαια στον κόσμο αυτό που λέμε η οικονομική τριάδα στα θεολογικά, όπως ξέρετε εσείς ως δογματολόγος, κύριε Λίλη, και από όλους και από τον εαυτό του. Αυτό που πέμπεται στον κόσμο είναι η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος,
και είναι η ψυχή, θα λέγαμε, του κόσμου αλλά και της Εκκλησίας, αυτό που δίδει τα πάντα στον κόσμο από την ζωοποίηση μέχρι και την θέωση. Θέλοντας λοιπόν να τονίσει η Εκκλησία ακριβώς τον σημαντικό ρόλο του Αγίου Πνεύματος στα πάντα όσα τελεί, στην χάρη την οποία φέρνει στον κόσμο, το πώς φανερώνει δια του Αγίου Πνεύματος την θεότητα του Χριστού αλλά και τον ίδιο τον Πατέρα, τονίζει την Δευτέρα αυτή με την ειδική αυτή γιορτή την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, την ισοτιμία του με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και τον σημαντικό ρόλο που έχει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, καθώς εμπνέει και καθοδηγεί δια των θεουμένων βέβαια και δια των θεσμών της Εκκλησίας όλους μας. Μετά από ένα σημαντικό γεγονός, είπατε, την επόμενη μέρα γιορτάζει πάντα το πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους, φαντάζομαι. Άρα το Άγιο Πνεύμα, βέβαια, είναι Θεός, αλλά είναι πρόσωπο, ξεχωριστό. Ναι, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και αυτό το έχει διατυπώσει πάρα πολύ ωραία το 381 μετά Χριστόν η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, η οποία συμπλήρωσε το σύμβολο της πίστεως, το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας, το γνωστό πιστεύω, ναι. Οι θεολόγοι το ξέρουν και ο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, που όπως ξέρετε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ως και τις λέξεις «και εις το Πνεύμα το Άγιον», και όταν εμφανίστηκαν οι αιρέσεις του Μακεδονίου και των Πνευματομάχων εκεί και προκλήθηκε η Εκκλησία, συμπλήρωσαν οι 150 πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου τα υπόλοιπα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και μας το παρέδωσαν όπως το έχουμε και εμείς σήμερα και εξήραν ακριβώς το ρόλο του Αγίου Πνεύματος αλλά και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Ναι, να το διευκρινίσουμε, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι νομίζω ότι είναι ενέργεια το Πνεύμα. Ξεκινά, ναι, θεωρούν είναι μια πρόσωπη. Ενώ είναι κανονικό πρόσωπο, όπως είναι ο Υιός, ο Πατέρας και είναι αυτά τα τρία πρόσωπα. Υπάρχουν αυτές, ας τις πω. Ναι. Κύριε Σαμπράκη, πραγματικά και οι μάρτυρες του Ιεχωβά θέλουν να πούν πολλές φορές ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς η ενέργεια του ναι, Πατέρα. Ναι, ναι, ναι. Όμως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, αρχίζοντας από τον Μέγα Βασίλειο ως και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί έχουμε έργα σχεδόν όλων των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας περί Αγίας Τριάδος και Αγίου Πνεύματος, ανάλογα και με τις προκλήσεις κάθε εποχής, έγραψαν και διευκρίνησαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, όπως ο Πατέρας και ο Υιός, ισότιμο, σύγχρονο, ομοούσιο και αυτό έχει έναν σημαντικότατο ρόλο στην καθοδήγηση των ανθρώπων και ειδικά της Εκκλησίας. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Πατέρ Χαράλαμπε, αν θυμάμαι στην αναφορά, είπατε στην αρχή ότι μετά από το γεγονός αυτό που ήταν κόσμος από όλη την Οικουμένη, βαπτίστηκαν πολλοί. Ναι, έχουμε το πρώτο βάπτισμα 3.000 ατόμων, οι οποίοι υπήρξαν οι πρώτοι, θα λέγαμε έτσι, χριστιανοί. Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει ότι και την επόμενη μέρα έγινε πάλι ένα ομαδικό βάφτισμα πάλι 2.000 ατόμων. Αυτό όμως δεν αξιολογείται ως ναι. θετικό. Πάντως έχουμε ένα συνεχές ιστεραβάφτισμα που σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι πλέον αρχίζει και το μυστήριο του βαφτίσματος και συνδέεται με την Πεντηκοστή. Μάλιστα. Γι' αυτό και στην ακολουθία που ψάλαμε το πρωί στη λειτουργία για την Πεντηκοστή δεν ψάλετε στον τρισάγιο ύμνο Άγιος ο Θεός, αλλά όσοι εις Χριστόν βαφτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ναι. Είναι μάλιστα. Δηλαδή συνδεδεμένα ναι. τα δύο γεγονότα. Και το τόνισε για το βάπτισμα που είναι πολύ σημαντικό. Στο βάπτισμα, για να δούμε και πρακτικά, ενεργοποιούμε χαρίσματα. Ακριβώς, παίρνουμε χαρίσματα και σε αυτό πρέπει να προβληματιστούμε και όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, ότι να επικαλούμεθα την χάρη του Αγίου Πνεύματος σε κάθε μας ενέργεια. Όταν λέμε καμιά φορά, λέμε για προσευχή και μιλάμε για να επικαλεστούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς είναι αυτό, να πάρουμε από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Την ελπίδα, την αγάπη, τη συγχωρητικότητα, την πίστη, την υπομονή, την επιμονή πολλές φορές και όλα αυτά τα χαρίσματα να. Που έχουμε. Να σας διακόψω λίγο. Έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας, με ειδοποιούν ο κύριος Εμμανουήλ Καπετανάκης. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Έχουμε ξαναμιλήσει. Κύριε Καπετανάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλαμε τη γνώμη σας, επειδή έχετε τη χαρά, την τιμή, την ευλογία. Γνωρίσατε κοντά, από κοντά, πολλά αγιασμένα πρόσωπα που έγιναν και επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος. Τα πρόσωπα αυτά, λέμε, έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εσείς από την προσωπική σας επαφή, πώς τα βλέπατε επάνω τους αυτά τα χαρίσματα? Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με είχε και εμένα και τη σύζυγο συγκλονίσει και συγκινήσει βαθύτατα. Όταν τους πλησίαζες αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, καταλάβαινες την πλούσια χάρη την οποία τους είχε δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Και ειδικά ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πάντοτε «Ο Χριστός είναι το πάν». Γιατί από εκεί προέρχονται τα χαρίσματα αυτά. Στην προσωπική... ήθελα να ρωτήσω, στην προσωπική επαφή ήταν άνθρωποι απλοί, ταπεινοί, ο αγιασμός πώς φαινότανε? Να μας πείτε ένα παράδειγμα. Ήταν πολύ απλοί. Θεωρούσαν τον εαυτό τους τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Ναι. Τα θέματα που συνήθως τους απασχολούσαν, συζητούσαν, ποια ήτανε? Ο Άγιος Πορφύριος συνιστούσε πάντοτε αγάπη, υπακοή, ταπείνωση και εξομολόγηση. Ναι. Πιστεύω προσωπικά ότι είχε όλα τα ουράνια χαρίσματα. Το προφητικό, το προορατικό, το ιαματικό. Ήταν μέσα σε όλα. Ναι. Είχαν δηλαδή... Ένα πράγμα το οποίο, τι να σας πω, ήταν μέσα σε όλα. Είχε πάει μια γνωστή μας μια φορά, η οποία το μεσημέρι, ένα απόγευμα, είχε φτάσει στο Μίλεση, όταν είχε πάει πλέον στο μοναστήρι. Είχε κάνει το μεσημέρι μπιφτέκια στην οικογένειά της. Μόλις πήγε λοιπόν, της λέει ο πατήρ Πορφύριος, ρε καλός της, τη λέει, έκανες πολύ ωραία μπιφτέκια. Αλλά αν, λέει, με ρωτούσες πιο μπροστά, θα σου έλεγα να κάνεις και κάτι άλλο. Λέει, τι να κάνω, γέροντα? Λέει, εκεί που έκανες τα μπιφτέκια, στο μείγμα αυτό που έβαζες μετά το κοιμά, να έβαζες σόγια και κάστανο. Ναι. Τότε, λέει, θα ήταν υπέροχα τα μπιφτέκια τα οποία θα έκανες. Ναι. Ήταν μέσα σε όλα. Ναι. Σχετικά με την καθημερινή ζωή, ας πούμε, της Εκκλησίας, τον εκκλησιασμό, την εξομολόγηση, στα ζητήματα αυτά έλεγαν κάποια πράγματα στον κόσμο? Όχι, ποτέ. Όχι, δεν έλεγαν έτσι για να... και καταπιεστικά θα λέγαμε κάτι στον κόσμο. Ποτέ. Χωρία ή κομμάτια από την Αγία Γραφή συζητούσαν? Βεβαίως. Σήμερα, επειδή συζητούμε για την Πεντηκοστή, έλεγαν κάτι πάνω σε αυτό? Κάποια συμβουλή ιδιαίτερη έδιναν? Όχι, απλώς σαν σήμερα, ας πούμε, όταν στη σημερινή ημέρα θα μιλούσε για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τους Αποστόλους και το θαύμα το οποίο έκαναν, που μιλούσαν τότε και καταλάβαιναν όλοι τις γλώσσες αυτές που μιλούσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ναι. Έλεγαν το ιστορικό, ας πούμε, το οποίο και σε αυτούς είχε κάνει τεράστια εντύπωση, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και ο φωτισμός. Κύριε Καπετανάκη, το γεγονός ότι μπορούσαν, έβλεπαν κάποιον άγνωστο πρώτη φορά, ήξεραν το όνομά του ή του έλεγαν κάτι για τη ζωή του, για το μέλλον. Αυτό που είναι ένα φοβερό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Τα πρόσωπα αυτά το είχαν. Πώς το χειρίζονταν και πώς το αντιμετώπιζαν? Τον είχα γνωρίσει μαζί με τη σύζυγο το 1972 στα Καλλίσια. Ναι. Είχαμε πάει με ένα ζευγάρι. Μείναμε με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί που πήγαινε και από εκεί περπατούσαμε γύρω στη μισή ώρα για να πάμε στον Αίδριον του Αγίου Νικολάου. Ναι. Μόλις φτάσαμε, βγήκε η αδερφή του, η οποία τότε δεν έγινε μοναχή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Μανώλης ποιος είναι? Είχα πάει πρώτη φορά. Ναι, ούτε ναι. Ήξερα τίποτε περί πατρός Πορφυρίου, ούτε τίποτε. Λέω, εγώ είμαι. Περάστε μέσα, μου λέει, σας θέλει ο γέροντας. Και μόλις μπήκα μέσα, μου κάνει μία λαβή και με πιάνει από το χέρι, από τον καρπό συγκεκριμένα. Βρε καλός το Μανώλη, μου λέει, καλώς όρισες. Κάθισε. Καθίζω δίπλα του και μου απαριθμεί όλη μου τη ζωή. Α, μάλιστα. Πρώτη φορά και σας είπε όλα σας τη ζωή. Όλη μου τη ζωή. Το τέλος μου λέει, καλά τα είπα. Το πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτά που είπατε, γέροντα, του λέω, τα έχω εξομολογηθεί. Βρε ευλογημένε, μου λέει, γι' αυτό ασχολούμαι μαζί σου. Εάν δεν είχες εξομολογηθεί, τίποτα. Α, μάλιστα. Άρα τα μυστήρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξομολόγηση. Ναι, ναι, ναι. Τα μυστήρια τα αντιμετώπιζε με αυτόν τον τρόπο. Και το προορατικό, το χάρισμα που είχε, γνώριζε την ψυχή κάποιου, αλλά και συνιστούσε τα μυστήρια. Εσείς όταν, βέβαια, έκπληκτος,
κάποια στιγμή του συζητήσατε το θέμα αυτό. Έλεγε κάτι, πώς έχει αυτό το χάρισμα? Του έκανε μία ερώτηση ο πατήρ Μεθόδιος, δεν ξέρω αν τον είχατε γνωρίσει, ήταν ιερομόναχος στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Τον είχε πνευματικό πρώτο χέρι. Ναι. Ήταν ο γέροντάς του. Τον ρώτησε μια φορά, γέροντα, του λέει, μ' αγαπάς, τι αμφιβάλλεις? Και θέλω να μου πεις πού θε έλαβες το χάρισμα. Ναι. Και απαντάει ο Άγιος Πορφύριος ότι το έλαβα στα Καλύσια, σε ηλικία 14 ετών, μέσα στο ναό Διαγγέλου. Α, μάλιστα, το είπα αυτό. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι το χάρισμα το οποίο έχει ο Άγιος Παΐσιος, ο πατήρ Παΐσιος, ότι ήταν πατήρ, δεν είχε αγιοποιηθεί, είναι ανώτερο από μένα. Ναι. Διότι αυτός το έλαβε μετά από πολύ κόπο, από πολύ μεγάλο κόπο, ενώ εγώ το έλαβα δωρεάν Διαγγέλου μέσα στην εκκλησία στα Καψοκαλύβια. Α, ναι, ναι. Κύριε Καπετανάκη, εμείς ακούμε πολλές φορές ότι η μεγαλύτερη αρετή, το μεγαλύτερο χάρισμα, είναι η διάκριση. Αυτό το βλέπατε στους συγκεκριμένους Αγίους, τη διάκριση, και με ποιο τρόπο? Από την αγάπη την οποία σου εκδήλωνα. Ναι. Κατάλαβα, δεν έφερε. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη την οποία σου έδειχναν και σε έλουζαν με αυτή την αγάπη, που ειλικρινά σας λέω ότι πολλές φορές δεν μπορούσα να τη σηκώσω. Ναι, ναι. Αυτός, η αγάπη ήταν η μεγαλύτερη διάκριση. Με αυτό καταλάβαινα, χωρίς να κατακρίνουν ανθρώπους. Φαντάζομαι έτσι αντιμετώπιζαν και ανθρώπους που δεν πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία, είχαν ένα δισταγμό να την πλησιάσουν και πάντα ήταν η αγάπη. Επειδή είστε και. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Ο Άγιος Πορφύριος, όταν είχε ένα πρόβλημα με έναν άνθρωπο, ουδέποτε τον κατέκρινε. Συγκεκριμένα, όταν τον πήγε ο Αλεβιζάτος, διότι δεν είχε διοριστεί ακόμα στην Πολυκλινική στην Αθήνα, τον είχε πάει να δουν τον τότε Αρχιεπίσκοπο Πατέρα Χρύσανθο. Λέει στο Χρύσανθο ο Αλεβιζάτος, ο οποίος ήταν διευθυντής στην Πολυκλινική που είναι στην Πειραιώς. Ναι. Λέει, έφερα αυτόν τον ιερέα, τον οποίο θέλω να μου τον διορίσεις στον αίδριο το οποίο έχω του Αγίου Γερασίμου. Γυρνάει ο Αρχιεπίσκοπος και λέει στον πατέρα Πορφύριο, μόλις είχε κατέβει από τα Καψοκαλύβια, πάτερ μου, του λέει, τι γράμματα ξέρετε? Λέει, έχω τελειώσει πρώτη δημοτικού και έχω πάει μέχρι τη Δευτέρα. Γυρνάει και λέει στον Αλεβιζάτο ο Αρχιεπίσκοπος, λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ να τον διορίσω, διότι εκεί θέλω θεολόγο. Ναι. Και του λέει, αυτό θα το κάνεις για το χατήρι μου. Λέει, εν πάση περιπτώσει, του λέει, λέει στον πρωτοσύγγελο, λέει, αφού επιμένει, του λέει, ο κύριος Αλεβιζάτος, διόρισέ τον στον Άγιο Γεράσιμο. Ναι. Τον διορίζει στον Άγιο Γεράσιμο και μόλις βγαίνει έξω, λέει ο γιατρός, ήταν γιατρός, χειρούργος, ο Αλεβιζάτος, ναι, λέει στον πατέρα Πορφύριο, λέει, άκρο το πρωί θέλω να μου κάνεις μια λειτουργία στον αίδριο αυτό. Λέει, δεν έχω πάρει, του λέει, γιατρέ μου, του λέει, συγγνώμη κύριε διευθυντά, δεν έχω πάρει ακόμα το διορισμό, πώς θα λειτουργήσω? Λέει, εκεί θα κάνεις ό,τι ακριβώς σου λέω. Ήταν ευλογημένο. Κάνει λειτουργία ο πατήρ Πορφύριος, την πρώτη λειτουργία στον αίδριο, τον καρφώνω στην Αρχιεπισκοπή. Πρωτοσύγγελος ήταν τότε ο πατήρ Γερβάσιος, ο οποίος αγιοκατατάχθη πρόσφατα, Παρασκευόπουλος από, ναι, την Πάτρα. Ναι. Τον κάρφωσαν στον πρωτοσύγγελο, τον φωνάζει αμέσως να πάει στην Αρχιεπισκοπή ο πρωτοσύγγελος και του έκανε μια πολύ μεγάλη κατσάδα. Θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σε τιμωρήσω χωρίς να σου στείλω το διορισμό. Τόλμησες και έκανες λειτουργία. Αυτό, του λέει, απαγορεύεται από τους κανόνες. Λέει, πού να ξέρω τους κανόνες, πάτερ μου, του λέει ο πατήρ Πορφύριος. Εγώ κατέβηκα γράμματος, είμαι από τα Καψοκαλύβια. Άμα είναι έτσι, του λέει, δεν σε τιμωρώ. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρετε. Βγαίνει έξω από την Αρχιεπισκοπή και τότε που βγήκε έξω, λέει την εξής μεγάλη κουβέντα. Το θεωρώ φοβερό δίδαγμα για όλους μας. Ναι. Βρε τι πάθαμε. Ναι. Βρε τι πάθαμε. Ούτε να τον κατακρίνει επειδή τον μάλωσε, ούτε ναι, ναι, βρε, ναι, τι πάθαμε. Έμεινε και εκεί. Ναι. Αλλά και σημαντικό και αυτό, και η αντιμετώπιση των κανόνων που τις έχουν πολλές φορές, αλλά τι διάκριση χρειάζεται για να τους έχουμε στη ζωή μας. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καπετανάκη, να ρωτήσω, επειδή είστε εκπαιδευτικός, για τους νέους έλεγαν κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Βέβαια. Να μας πείτε κάτι έτσι χαρακτηριστικό και να κλείσουμε με αυτό. Για τους νέους, τους ήθελε να είναι κοντά στην Εκκλησία, να εξομολογούνται και να κάνουν υπακοή στον πνευματικό. Ναι. Έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στην υπακοή.
υπακοή, ταπείνωση και εξομολόγηση. Μάλιστα. Και πάντοτε συνιστούσε, θα λέγαμε, η κεντρική ιδέα του διδάγματος που έλεγε ότι ο Χριστός είναι το πάντο. Ο Χριστός, μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπετανέ, για τα πρακτικά, κύριε, που μας είπατε από τέτοια σπουδαία πρόσωπα αγιασμένα. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πατέρα Χαράλαμπε, πώς είναι οι κανόνες που τους έχουμε πολλές φορές, πώς τους βλέπει ο Άγιος και είναι για την υπηρεσία μας. Και ήθελα να ρωτήσω και προηγουμένως, λέμε το βάπτισμα, ενεργοποίηση των χαρισμάτων. Αυτό το ιδιαίτερο που έχουμε εμείς με το χάρισμα, που στερούνται πρόσωπα που δεν βαπτίστηκαν με το βάπτισμα, να μας πείτε ποιο είναι. Ναι, ξέρετε, η Εκκλησία μας λέει ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έρχονται με το μυστήριο του χρίσματος. Του χρίσματος, ενεργοποίηση. Άλλο είναι το μυστήριο του βαπτίσματος και άλλο το χρίσμα. Ναι. Στην Εκκλησία μας σήμερα, στην τελετουργία, θα έλεγα, της Εκκλησίας μας, τα δύο αυτά μυστήρια γίνονται μαζί. Ναι. Το βάφτισμα και μετά το βάφτισμα ακολουθεί το χρίσμα. Ναι. Το λέω αυτό για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν να τα ξεχωρίσουν. Έτσι λοιπόν, όταν ο ιερέας παίρνει το Άγιο Μύρο και σφραγίζει το παιδί και λέγοντας τη φράση «σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», εκείνη τη στιγμή το παιδί ή και ο ανήλικας που μπορεί να βαφτιστεί, που έχουμε και αρχαίες περιπτώσεις τέτοιες, τότε έχουμε τη μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος στον συγκεκριμένο ο οποίος επιτελεί το μυστήριο αυτό. Βεβαίως, τότε παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όμως, για να τα διατηρήσουμε, χρειάζεται και η δικιά μας εκούσια πλέον θέληση στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας δίνει τα χαρίσματα. Μέσω του Αγίου Πνεύματος έρχονται τα χαρίσματα σε όλους μας. Όπως ο ήλιος βγαίνει και φωτίζει όλο τον κόσμο και δεν κάνει διακρίσεις, έτσι και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν κάνουν διακρίσεις. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε το δοχείο ή το έφορο έδαφος το οποίο θα δεχτεί αυτά τα χαρίσματα για να τα ενεργοποιήσει ύστερα κιόλας. Εξαρτάται δηλαδή, ενώ δίνει το χάρισμα η Εκκλησία, εμείς να τα ενεργοποιήσουμε αποδοχή. Με την ελευθερία, ακριβώς. Αποδοχή και ελευθερία. Κύριε Σαμουράκη, αυτή η κουβέντα που είχε πει ο Χριστός, θα αρσείτε, θα φύγω, αλλά θα στείλω τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα και γιατί λέγεται Παράκλητος? Παράκλητος προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και θα μπορούσε να μεταφραστεί ως παρηγορητής, ως στήριγμα. Μάλιστα. Είναι αυτός που θα παρηγορήσει τους ανθρώπους για την σωματική απουσία του Χριστού και θα είναι συνεχώς κοντά τους, όπως είπα και πριν, για να τους καθοδηγεί. Και πραγματικά, 10 μέρες μετά την ανάληψή του, βλέπουμε να πραγματοποιείται η αψευδής υπόσχεση του Χριστού στους μαθητές του και λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα να πω ότι ναι. Μέσα στο, όπως είπε πολύ σωστά ο πατέρας Χαράλαμπος, ενσωματωμένο μέσα στο βάπτισμα έχουμε το μυστήριο του χρίσματος που δίνονται δυνάμει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς και μέσα από την διαδικασία ύστερα της άσκησης και της βιωτής της χριστιανικής από την κάθαρση, το φωτισμό μέχρι να φτάσουν όπως οι Άγιοι κάποιος στη θέωση ενεργοποιούμε αυτά τα χαρίσματα. Γι' αυτό και στα θεωμένα πρόσωπα, στους Αγίους της Εκκλησίας, βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και από την λογική μας μερικές φορές και να φαίνονται αυτά τα χαρίσματα ενεργοποιημένα και γίνονται πολλές φορές αιτία να μένουμε οι άνθρωποι μόνο σε αυτά. Να μην ξεχνάμε όμως ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίνονται στο σύνολο της Εκκλησίας και σε όλους τους ανθρώπους ναι. Και οφείλουμε όχι απλώς να τα θαυμάζουμε στους άλλους αλλά να προσπαθούμε μέσα από την προσωπική μας άσκηση να τα ενεργοποιούμε και εμείς στον εαυτό μας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας καλεί σε συνάντηση όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και η συνάντηση γίνεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και δια της ζωής της Εκκλησίας. Κύριε Σαμουράκη, από τη μέρα που έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή, αναφέραμε και προηγουμένως, ξεκινάει η Εκκλησία ή η φάση της Εκκλησίας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, μέχρι τώρα, αυτά τα 2.000 χρόνια. Τώρα περιμένουμε και μια άλλη φάση μετά, μέχρι πού θα πάει?
λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα θα καθοδηγεί συνεχώς την Εκκλησία. Ο Μέγας Αθανάσιος μιλάει για προύπαρξη της Εκκλησίας ακόμη και πριν από την δημιουργία του κόσμου και η Εκκλησία θα συνεχιστεί και ως τα έσχατα και μετά από τα έσχατα. Ωστόσο, καμπή θα είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού, οπότε θα αρχίσει αυτή η άλλη φάση που υπενηχθήκατε πριν, κύριε Λίλη, η οποία ουσιαστικά θα είναι πλέον η συνάντηση πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό, με τον Τριαδικό Θεό κάθε πιστού και η κρίση μας για ό,τι έχουμε παράξει στη ζωή μας. Αυτή η νέα φάση δεν θα είναι φάση απουσίας, αλλά συνεχούς παρουσίας και των τριών προσώπων, άρα και του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδος. Και έτσι οι άνθρωποι πλέον όχι ενεσόπτερο και ενενίγματι, αλλά πρόσωπο προς πρόσωπο, άλλοι θα μεταβαίνουν από δόξα εις δόξα και άλλοι θα κατακαίονται από αυτήν τη χάρη του Θεού, νιώθοντας την ως κόλαση. Πριν την Πεντηκοστή δεν έχουμε εκκλησία ή έχουμε μια πρόγευση εκκλησία? Οι προφήτες έχουν κατώτερη θέση από μας? Είπα πριν ότι ο Άγιος Αθανάσιος την εκκλησία την ορίζει με την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Και φυσικά ακόμη και τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και τους προφήτες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους αναγνωρίζει ως μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και σήμερα πιστεύουμε ότι κατά την Ανάσταση ο Χριστός κήρυξε στον Άδη με την Εισάδου κάθοδό του και ότι όσοι είχαν προκευθεί ακριβώς την παρουσία του και ενώθηκαν κατά κάποιο τρόπο μαζί του, πίστεψαν σε αυτόν και βρεθήκαν μαζί του στον Παράδεισο. Άρα η Εκκλησία δεν περιορίζεται χρονικά, ούτε πριν, ούτε μάλιστα, μετά. Δεν είναι αυτό που ξέρουμε μόνο. Κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ ευρύτερο. Αλλά αυτό που θα λέγαμε ο θεσμός της Εκκλησίας, όπως τον γνωρίζουμε εμείς στα ανθρώπινα σήμερα, έχει την έναρξή του στην Πεντηκοστή, με την έννοια ότι βαπτίζονται οι πρώτοι άνθρωποι στον ευρύτερο κύκλο, πέρα από τους μαθητές του Χριστού των δύο κύκλων, και ότι αρχίζει να παίρνει μια παρουσία η Εκκλησία δομική στον κόσμο. Να κρατήσουμε αυτό ότι είναι Εκκλησία, είναι όλη η δημιουργία. Και πιο σημαντικό. Απλά φαντάζομαι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αυτό. Όλη η δημιουργία καλείται να γίνει Εκκλησία. Αυτός είναι ο σκοπός και στα έσχατα. Η δημιουργία να ταυτιστεί απολύτως με την Εκκλησία. Για και... τον Θεό, αυτός είναι ο σκοπός. Και φαντάζομαι αυτό που λέμε η θεσμική Εκκλησία πρέπει ιστορικά να πάρει ένα σχήμα. Για να φαίνεται, ναι, φαντάζομαι, γιατί... Και αυτό το σχήμα, όπως ξέρετε, μέσα στην πορεία μεταβάλλεται ελαφρώς καμιά φορά και βγαίνουν και νέοι θεσμοί, άλλες φορές καταργούνται και εξαφανίζονται, άλλες φορές εμφανίζονται ξανά θεσμοί εκκλησιαστικοί, οι οποίοι εξυπηρετούν κάθε φορά τον λαό του Θεού, ωστόσο τα πάντα θα κρατήσουν ως τα έσχατα. Όχι όμως η ύπαρξη της Εκκλησίας, η οποία ως ενωμένη με το Θεό συνεχίζεται και μετά τα έσχατα. Μάλιστα. Πατέρα, κάτι να πείτε, πατέρα Χαράλαμπε, αν θέλετε συμπληρωματικά, θα έχουμε... Πολύ ωραία είμαστε, να... Ο κύριος Σαμαράκης είναι πολύ χαρακτηριστικά πολύ. Και συγκεκριμένα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ίσως μια φράση που είπε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις για το Άγιο Πνεύμα, μια που κουβεντιάζουμε, και είπε τη πολύ ωραία φράση ότι ο Χριστός, λέει, λάμπει στις ψυχές μας μέσω του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Γιατί μας ενώνει με τον Χριστό, αλλά μας ενώνει και μεταξύ μας. Και έτσι μας δείχνει την πορεία μας ακριβώς προς τον Χριστό, η οποία πρέπει να είναι μια κοινή πορεία. Και όπως είπαμε και στην αρχή, να φύγει η σύγχυση αυτή από τον κόσμο, να υπάρξει αυτή η ένωση. Και ο καθένας μας και ατομικά, αλλά και οικογενειακά, και θα έλεγα και κοινωνικά, να ζήσει μια προσωπική Πεντηκοστή. Μια Πεντηκοστή η οποία ενίσχυσε και τους Αποστόλους τότε, τους μαθητές μάλλον του Χριστού, τους έκανε Αποστόλους και τους διαμέρασε σε όλο τον κόσμο και δίδαξαν τη χριστιανική διδασκαλία και ουσιαστικά μετέστρεψαν, να το πω έτσι, την αθλειότητα και την παρακμή που υπήρχε την ηθική τότε στον κόσμο σε μια ανωδική πορεία προς την κοινωνία, αλλά και ιδιαίτερα προς το Θεό. Και να, κάτι διευκρινιστικό, είπατε ότι είναι πάλι 12, είχαν μείνει 11 οι μαθητές. Και εξελέγει. Μετά την ανάληψη, είπατε μετά, κάτι. Μετά την ανάληψη, έγινε ψηφοφορία ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού, τους 11, και εκλέχθηκε ο Μαθίας στη θέση του Ιούδα, ο οποίος πρόδωσε τον Χριστό. Αυτό έγινε μετά την ανάληψη. Μετά την ανάληψη. Οπότε, ναι. Και πριν την Πεντηκοστή.
Πριν, άρα ανάληψη με Πεντηκοστή είναι 10 μέρες. 10 μέρες. Μεσολαβούν σε αυτό το. Γιατί έπρεπε να είναι οπωσδήποτε 12, αυτό ήταν ο λόγος. Και... Όχι, απλώς για να αντικατασταθεί. Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Κύριε Σαμουράκη, θερμές ευχαριστίες και για τα θεολογικά και τα πρακτικά που είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά και το τι είναι η Εκκλησία που διευκρινίσαμε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Θα έπρεπε ίσως να πούμε κάτι και για την εικόνα της Πεντηκοστής, όπου εικονίζεται ο Παύλος για να δεχθεί η ισοτιμία του αποστολικού αξιώματος. Α, υπάρχει του, ο Παύλος εκεί, το μάλιστα. Ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ενώ ιστορικά έχει δίκιο ο πατέρας Χαράλαμος, ήταν ο Ματθίας στη θέση του 12ου Αποστόλου. Ναι, ο Παύλος επειδή θα έρθει μετά και θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο, φαντάζομαι, γι' αυτό δεν αναφέρεται. Ο Ματθίας δεν είναι τόσο γνωστό. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα που ισχύει και σήμερα. Και επειδή το είπατε τώρα και κάτι τελευταίο, από τις πράξεις των Αποστόλων το μαθαίνουμε που ήταν του Λουκά. Του Λουκά, είπατε ακριβώς, στην αρχή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η επιστολή, ίσως να μην ξέραμε τόσες λεπτομέρειες του Λουκά. Και να πούμε και κάτι ακόμη, ότι η Πεντηκοστή ήταν εβδομαδιαία η γιορτή. Εβδομαδιαία? Ναι, κρατούσε μια εβδομάδα. Ναι, μια εβδομάδα. Δηλαδή, μια φορά το χρόνο, αλλά μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα κρατούσαν οι γιορτές. Και οι Ιουδαϊκοί και μετά οι Χριστιανικοί στα πρώτα χρόνια. Οι οποίοι φαντάζομαι τις έχουν ακόμα οι Εβραίοι. Ακόμη αλλά ναι. Δεν κατάλαβαν αυτό. Αυτοί βέβαια το γιορτάζουν και λένε ότι είναι η μέρα θερισμού των πρωτογεννημάτων. Και μάλιστα πήγαινε. Γεωργική. Ο αρχηγός κάθε οικογένειας πήγαινε ένα δεμάτι κριθάρι στο ναό ή στη σκηνή του μαρτυρίου για να συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτό ήταν το Ιουδαϊκή Πεντηκοστή. Σημαντικό, γιατί οι ιστορικές αναφορές έχουν σημασία, ότι είναι πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό το τόνισα κλείνοντας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σαμουράκη, και πάλι θερμές ευχαριστίες και για τη διευκρίνηση για την εικόνα. Τον κύριο Καπετανάκη να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς, πατέρα Χαράλμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.